Ωραία. Καλημέρα λοιπόν. Συνεχίζουμε τις διαλέξεις του μαθήματος λειτουργικά συστήματα με την τηλεκπαίδευση προκειμένου να μην χάσουμε την επαφή με το μάθημα και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε σύμφωνα με το πρόγραμμα το κομμάτι του, της θεωρίας και του εργαστηρίου βέβαια όπως αναφέρω σε λίγο. Ας απαντήσω κάποια ερωτήματα. Αρχικά, υπάρχει το ερώτημα για τα εργαστήρια. Τα εργαστήρια, καταρχήν τα ξέρετε, στο eClass έχει αναρτηθεί το σχετικό υλικό των εργαστηριακών ασκήσεων που μπορείτε να το δουλεύετε σπίτι σα. Έχει αναρτηθεί στο eClass το σχέδιο εργαστηρίων, όπου αναφέρει κάθε εβδομάδα ποια ύλη καλύπτεται και πώ πρέπει να επιλύσει τα φυλάδια. Υπάρχει στο YouTube η των ασκήσεων. Και ω προ τη βαθμολόγηση, γιατί οι γνώσει μπορείτε να τι δουλέψετε και να μα στέλνετε ερωτήματα και σε μένα και στου βοηθού μου. Ω προ την βαθμολόγηση, θα έχουμε κάποιε εξετάσει MPS, Minimum Programming Skills, και συγκεκριμένα κάθε συνήθω δεύτερη εβδομάδα, αυτή τη εβδομάδα δεν έχουμε εξέταση. Κάποιοι με ρώτησαν, για παράδειγμα, στο εργαστήριο σήμερα, αν έχουμε εργαστήριο σήμερα. Το πρόγραμμα που ίσχυε κάποτε με τι φυσικέ αίθουσε δεν ισχύει. Τώρα έχουμε βγάλει άλλο πρόγραμμα. Άρα και τα εργαστήρια δεν γίνονται όπως είχαμε στο παρελθόν κάθε τρίτη απόγευμα εργαστήριο, θα βγει ανακοίνωση κλάση, πότε θα πρέπει να συνδέεστε για να γίνεται αυτή η εξέταση. Έτσι, αυτή την εβδομάδα και σήμερα δεν θα έχετε ούτε ε, τηλεεργαστήριο, ούτε εννοείται εργαστήριο κανονικό. Μπορείτε, να, βέβαια, να δουλέψετε το φυλάδιο γιατί την επόμενη εβδομάδα θα βγει ανακοίνωση για MPS. Και στο MPS θα όπως ξέρετε, θα σας δοθεί μια εκφώνηση όπου θα κληθείτε μέσα σε 30 λεπτά να υλοποιήσετε το κομμάτι του κώδικα και ενδεχομένω να εξεταστείτε πάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτή τη βδομάδα δεν έχετε εξέταση εργαστηρίου. Την επόμενη βδομάδα όμω, αφού βγει ανακοίνωση, μην λάβω ερωτήματα για παράδειγμα ε, την Τρίτη, αν θα γίνει κάποια εξέταση, θα βγει ανακοίνωση ποια μέρα, ποιο απόγευμα θα γίνει αυτή η εξέταση. Ωραία. Τώρα, σχετικά με το online φροντιστήριο που κάνουμε για την ενίσχυση των γνώσεων σας πάνω στο εργαστήριο, ο συνεργάτης μου είχε στείλει την ανακοίνωση. Μπορώ να κάνω και share το αντίστοιχο παράθυρο για να το δείτε. Είχε στείλει λοιπόν στο e-class την παρακάτω ανακοίνωση όπου βλέπετε που αναφέρει ότι θα, έχει, θα υπάρξει ένα online φροντιστήριο ε, την ε, Δευτέρα χθε. Φαντάζομαι βλέπετε το, το παράθυρο αυτό που έχω κάνει σε ρε. Ναι, ε. ε, γιατί... Βλέπουμε, ναι. Εντάξει. Γιατί εγώ επειδή έχω διπλό monitor ενδεχομένως εμφανίζονται σε άλλη θέση. Ε, βγήκε ανακοίνωση λοιπόν, συνδέθηκε 8 η ώρα, Απλώ ήρθαν μόνο τρεις φοιτητέ online, 8 η ώρα, οπότε δεν έγινε για τα λειτουργικά συστήματα. Θα ήθελα να το στηρίζετε βέβαια, να συνδέσετε παραπάνω. Όπως ξέρετε, ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων για να γίνει εμ, ένα μάθημα φροντιστηρίου είναι πέντε, όπως σας έχω αναφέρει, και σύμφωνα με τον κανονισμό. Άρα, λοιπόν, θέλουμε να υπάρχει περισσότερη συμμετοχή Άρα, ε, να ξέρετε την επόμενη Δευτέρα, κανονικά, 8 η ώρα, να συνδεθείτε στον δεσμό που γνωρίζετε. Κύριε, συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Ε, I exams δεν θα γίνουν καθόλου, δηλαδή. Όχι, μόνο, όχι, όχι, ωραία. Μόνο MPS. Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται. Στην Συνα... απομακρυσμένη εκπαίδευση δεν υπάρχει δυνατότητα της βαθμολόγησης με πολλαπλές ερωτήσεις και απαντήσεις, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει αντιγραφή. Εδώ υπάρχει ένα πολύ μικρό βέβαια, ευτυχώ, ποσοστό μέσα στο εργαστήριο. Στου 150 φοιτητέ, κάποιο φοιτητή μπορεί να βγάλει το κινητό του και εκείνη τη στιγμή να ψάχνει τι ερωτήσει και, και να το βαθμολογηθεί 100%. Δηλαδή, αφού το έχουν παρατηρήσει, μέσα στην ένταση να γίνεται. Άρα, θα είναι σε μια μεγαλύτερη κλίμακα από το σπίτι. Υπάρχουν κάποιοι που ενδεχομένως μπορεί να χρησιμοποιήσουν π.χ. ανοιχτά βιβλία για να απαντήσουν τι ερωτήσει κ.ο.κ. Άρα, δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια μορφή εξέταση από μακριά. Η εξέταση λοιπόν θα είναι κα, κλασικά μόνο κώδικα. Άρα, θα υπά... έχουμε, ε, βέβαια, αν ανοίξει κάποια στιγμή το ε, πανεπιστήμιο και έχουμε φυσική, ε, έτσι, ε, φυσική μετάβαση και έρχεται στο χώρο μας, εδώ πέρα, θα έχουμε εδώ high Αλλά για την ώρα έχουμε προδιαγράψει μέχρι και το τέλος του εξαμήνου, γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, όχι ε, μόνο για, π.χ. για δύο εβδομάδε θα είμαστε κλειστά. Ένα σενάριο είναι ότι ω και η εξέταση τελική γίνεται απομακρυσμένα. Και π.χ. για αυτό το σενάριο, η εξέταση απομακρυσμένα σε εργαστήριο είναι ένα κώδικα που μπορεί να έχετε, ας πούμε, μια ώρα, δύο ώρε να το λύσετε, να επιλύσετε λοιπόν και να εξεταστείτε. Και στη θεωρία που θα την κάνω εγώ είναι προφορική εξέταση. Δηλαδή θα έχετε. 5 με 10 λεπτά ο καθένα, ένα σλότ, θα συνδέεται θα του κάνω ερωτήσεις με βίντεο βέβαια, εννοείται ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχετε μια κάμερα και προφορική εξέταση τον κάθε φοιτητή όπου θα καθορίζεται η βαθμολογία του, το η θεωρία παίρνει πέντε μονάδες στα λειτουργικά συστήματα όπως και το εργαστήριο. Άρα οι πέντε μονάδες θεωρίας θα είναι από την προφορική εξέταση. Έτσι λοιπόν δεν θα αδικηθεί κανένας. Γιατί μπορεί κάποιο να πει ότι αυτό, για παράδειγμα, αντίγραψε άμα ήταν πολλαπλέ ερωτήσει. Δεν θα έχουμε πολλαπλέ ερωτήσει αυτή τη φορά. Οι πολλαπλέ ερωτήσει, βέβαια, θα μπορούσαν να ανοίξουν ω ένα βοήθημα αυτοαξιολόγηση για εσά. Χωρί να μετράει η βαθμολογία, μπορώ δηλαδή όταν θα χρειαστεί να γίνει η εξέταση, να σας ανοίξω τις ερωτήσεις αυτές, να κάνετε κάποια προπόνηση, να αυτοαξιολογηθείτε, να δείτε πόσο καλά γνωρίζετε την ύλη, γιατί έτσι οι ερωτήσεις Πολλα, ε, πο, πολλαπλών επιλογών είναι ερωτήσει που καλύπτουν πλήρω την ύλη. Άρα λοιπόν, μπορεί να έχετε μια καλή προπόνηση. Μπορεί και εγώ από εκεί να παίρνω κάποια θέματα ερωτήσεων που θα, που θα έχουμε στην προφορική εξέταση. Άρα μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ωραία. Κάποια άλλη. Ε, να δω κάποια άλλη ερώτηση από το chat Πρωτού συνεχίσουμε. Είπαμε για το iExams. I quiz ρώτησε κάποιο. Πράγματι, το I quiz πια θεωρείται αναπόσπαστο στο στοιχείο κάθε διάλεξη δικιά μου. Το I quiz, το οποίο στο τέλος τη δύο ώρη διάλεξη αναρτώ 10 ερωτήσει και ο πιο γρήγορο μπορεί και εφόσον απαντήσει σωστά λαμβάνει ε, κα κάποια βαθμολογία και από όλου αυτού που θα πάρουν μέρο, οι τρει πιο γρήγοροι και πιο σωστοί παίρνουν την έξτρα βαθμολογία. Που αυτή τη φορά, όπως ξέρετε, είναι 0,75 ο πρώτος, 0,50 ο δεύτερος και 0,25 ο τρίτος. Άρα, λοιπόν, θα δοθεί αυτή η δυνατότητα στο τέλος της διάλεξης, δηλαδή 12 παρά, 12 παρά, 10 θα ξεκινήσει. Έχω ρυθμίσει το δωμάτιο να είναι χωρίς τη χρήση του waiting room. Όπως και σε μία αίθουσα, μπορεί κάποιος κατευθείαν να ανοίξει την πόρτα και να μπει, μπορεί να ανοίξει την πόρτα και να βγει. Άρα λοιπόν, δεν θέλω να σας περιορίσω, να σας βάζω σε ένα waiting room και να ανοίγω την πόρτα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Άρα, λοιπόν, μπορείτε να αποχωρείτε, να ξανάρχεστε ή να το αφήνετε ανοιχτό το παράθυρο προκειμένου να ε, τηλεκπαιδεύεστε με τον τρόπο που σας βολεύει. Δεν υπάρχει κάποια ερώτηση άλλη στο chat, άρα μπορούμε να συνεχίσουμε με τη ε, διάλεξη των λειτουργικών συστημάτων. Και συγκεκριμένα, θα σας δείξω κάποιο κόμικ, προκειμένου να αρχίσουμε λίγο ελαφρά αυτή τη, ε, τη, τη διάλεξη, με ένα κόμικ όμως που έχει αρκετή ουσία. Α θυμηθούμε λίγο τι είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα. Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε μιλήσει για τις διεργασίες, για σήματα που στέλνουμε σε διεργασίες, είχαμε μιλήσει για την διαδιεργασιακή επικοινωνία, χειρισμό διεργασίων και το καθεξής. Ας δούμε λοιπόν για τα σήματα και είναι ένα πολύ ωραίο κόμικ θα το κάνω και zoom για να το δείτε, για να καταλάβουμε τα σήματα. Θα το διαβάσουμε μαζί. Είναι νομίζω από τα πιο πετυχημένα κόμικ που σας βοηθάει να καταλάβετε τη διαφορά δύο σημάτων. Τα σήματα είναι λοιπόν κάτι που στέλνει μία διεργασία σε μία άλλη διεργασία ή το λειτουργικό σύστημα. Θα ήθελα, αν κάποιο θέλει να λάβει την έξτρα βαθμολογία των 025, να μου πει με ποια εντολή στο λειτουργικό σύστημα στέλνουμε ένα σήμα σε μια άλλη διεργασία. Ο πρώτο λοιπόν στο chat, γιατί με chat θα μιλάμε που καταγράφεται ε, ακριβώ first, first come, first served. Στο chat λοιπόν, kill. Η kill λοιπόν, μπράβο, στα μόλι απάντησε και έχει 025 για τη σωστή απάντηση. Το kill λοιπόν. Το kill λοιπόν ε, είναι αυτό το πρόγραμμα το οποίο στέλνει ένα σήμα σε ένα άλλο, σε μια άλλη διεργασία. Βέβαια. Και ίσως μπορώ πάλι να συνεχίσω αυτή την ερώτηση για 1,025. Το κυλ σκοτώνει μια διεργασία. Ναι ή όχι και γιατί. Στο chat, λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε ε, αν σκοτώνει το κυλ μια διεργασία. Γιατί το κυλ σημαίνει σκοτώνω. Άρα το κυλ τελικά σκοτώνει μια διεργασία. Κάποιος που θέλει να απαντήσει μπορεί να το γράψει στο chat. Γιατί... Ε, το Linux, το Unix γενικότερα, έχει εντολές που συνδέονται και με το τι κάνει. Κάποιος, ο Αλέξανδρος απαντή, απαντάει ότι στέλνει σήμα να τερματίσει τη διαδικασία. Δεν είναι ακριβώς σωστό να τερματίσει τη διαργασία, γιατί πολλές φορές στέλνουμε σήματα για να μην τερματίσουν οι διαργασίες. Άρα η απάντηση δεν είναι πλήρη, δεν μπορώ να την θεωρήσω 100% σωστή. Κάποιος που θέλει να το επαναδιατυπώσει με, με πιο σωστό τρόπο... Δηλαδή, το kill, όπως, όπως δηλαδή διάβασα τώρα, αναφέρει στέλνει ένα σήμα να τερματίσει τη διεργασία. Βέβαια, τα σήματα πολλές φορές δεν τερματίζουν μια διεργασία. Για παράδειγμα, να σας πω το, στο πρόγραμμα, το TMUX, το Terminal Multiplexer, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα, να σας το δείξω λίγο, στο πλοιάδες. Να συνδεθώ λοιπόν σε ένα τερματικό και να μπω στο πλοιάδες. Το tmux. Ένα πρόγραμμα λοιπόν είναι terminal multiplexer. Δηλαδή μπορώ εδώ να έχω ένα πρόγραμμα, μια διεργασία εν εκτελήξη mc και να ανοίξω ένα άλλο παράθυρο. Πάλι στο πλοιάδες είμαι. Κοιτάξτε εδώ κάτω ότι είμαι τώρα στο παράθυρο 1. Εδώ μπορώ για παράδειγμα να έχω το top. Εδώ έχω το top ενώ στο παράθυρο 0 Control v Β0, έχω το Midnight Commander. Control v Β1 που είναι μετάβαση στο άλλο παράθυρο, είναι το top. Άρα, πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το Terminal Multiplexer, για κάθε προγραμματιστή. Κλείνω την παράθεση. Για να, λάβω, να δω τι λέει το chat. Στέλνει σήμα λοιπόν σε συγκεκριμένε διεργασίε οι ομάδε, προκαλώντα του να ενεργούν σύμφωνα με το σήμα. Πολύ σωστή απάντηση. Άρα, ο Αλέξανδρο λαμβάνει το 025. Το kill βασικά στέλνει ένα σήμα. Στέλνει ένα σήμα σε μια διεργασία. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Άρα το kill στέλνει ένα σήμα σε μια διεργασία. Τώρα, το τι θα έχει ω επακόλουθο η λήψη αυτού του σήματο εξαρτάται από την ίδια τη διεργασία. Απλώ, τι περισσότερε φορέ, αυτό που γίνεται είναι μόλι ληφθεί το σήμα να πεθάνει η διεργασία. Αλλά δεν είναι η νόρμα. Πολλέ φορέ, η λήψη ενό σήματο σηματοδοτεί κάτι άλλο. Και στο για παράδειγμα. Μπορούμε να το δούμε και στη σελίδα του ε, Terminal Multiplexer με το πρόγραμμα MAN. Όταν στείλουμε το SIG USR1, το Signal USR1, για παράδειγμα, επαναδημιουργεί κάποια αρχεία, επαναδημιουργεί το socket σύνδεση. Υπενθυμίζω για όσου απαντάνε σωστά σε ερωτήσει και λαμβάνουν το 025 πρέπει μέχρι το βράδυ να έχουν στείλει ε, το ονοματεπόμενο του ε, και την ερώτηση και την απάντηση για να καταγραφεί στο βαθμολόγιο. Λοιπόν, άνοιξα τη σελίδα βοήθεια του Timux, Man Timux. Αν πάμε προς το τέλος, ή κατευθείαν μπορώ να ψάξω το, SIG, για παράδειγμα, λέει ότι αν στείλουμε το SIG stop, σταματάει, κάνει suspend ένα client, αλλά εγώ θέλω το signal, το signal USR1. Είναι αρκετά μεγάλη σελίδα βοήθειας, πατάω spacebar για να μεταβώ προς το τέλος. Ε, κάπου εδώ πέρα αναφέρεται ότι το socket ξαναδημιουργείται αν στείλουμε το signal USR1. Τώρα εδώ έχει ένα μεγάλο output όπως βλέπετε, οπότε δεν θα ασχοληθώ παραπάνω, απλώς να σας πω ότι η σελίδα βοήθειας αναφέρει ότι αν, αν για παράδειγμα σβηστεί το socket, κάποιο έκανε RM το socket και έχει ένα ενεργό τιμούξ, αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί σε αυτό, η δυσλειτουργή, λοιπόν, μπορεί να κάνει kill, κενό, παύλα, sig, usr, ένα, κενό, no, το PID του τη για να το δημιουργήσει ξανά και να μπορέσει να φύγει αυτή η προβληματική κατάσταση. Ε, κάποιο άλλο πρόγραμμα, για παράδειγμα, το DD. Το DD το οποίο μεταφέρει byte από ένα device, ένα αρχείο, σε ένα άλλο device, ένα αρχείο. Και αυτό, αν του στείλει signal usr1, για να ψάξω τη λέξη signal. Να το. Αναφέρει λοιπόν η σελίδα βοήθειας του TD. Αν στείλει το USR1, δηλαδή το signal USR1, σε κάτι που εκτελείται DD, τότε έχει ω συνέπεια να εκτυπωθούν στατιστικά εισόδου-εξόδου αυτή τη μορφή. Δηλαδή, ενώ διαβάζει, για παράδειγμα, διαβάζει κάτι που είναι π.χ. 5 GB, καθώ διαβάζει, σιγά-σιγά δεν, -σιγά, δεν το διαβάζει βέβαια σε ένα δευτερόλεπτο, πρέπει να είναι κάποια δευτερόλεπτα, μπορεί να του στέλνει αυτό το σήμα για να σου πει πόσα έχει διαβάσει ω τότε. Γιατί δεν εκτυπώνει κάποιο status bar να βλέπει ότι είναι 0, 10, 10, 15, 20, κτλ. Άρα στέλνει το USR1. Άρα λοιπόν το να στείλει σήμα είναι πολύ σημαντικό. Με το kill στέλνουμε σήματα, δεν σκοτώνουμε διεργασία, στέλνουμε σήματα. Το τι θα κάνει η διεργασία εξαρτάται από το πώ έχει προγραμματιστεί. Συνήθω βέβαια τερματίζει η διεργασία αν δεν έχει ληφθεί και κατάλληλη μέρημνα ώστε να εκτελέσει κάποια επεξεργασία. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο κόμικ. Ο Bob είναι μια διεργασία. Το 1-4-3-1, 3 ένα, καταλαβαίνετε, είναι η ταυτότητα αυτής της διεργασίας, το Process ID. Και αναφέρει Hi. Έχει λοιπόν μια σειρά από άλλες διεργασίες παιδιά, που στην περίπτωση μας είναι νήματα. Άρα ο Bob έχει κάποια νήματα, όπου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δια, μοιράζεται μαζί τους memories and love. Εντάξει, το memories είναι το shared memory, γιατί ξέρουμε ότι μια διεργασία είναι σε κατάσταση ε, κοινόχρηστης ε, μνήμης, έχει κοινόχρηστη μνήμη με τα νήματα της, ε, τα νήματα συνεργάζονται για την επιτέλεση ενός σκοπού, ενώ οι διεργασίες συ, ανταγωνίζονται. Λοιπόν, ο Bob και τα νήματα του. Ξαφνικά... Ο sysadmin, ο διαχειριστής, ο root, έρχεται και στέλνει το sigterm, sigterminate, δηλαδή ένα σήμα τερματισμού. Κάποια στιγμή, λοιπόν, inevitable, κάποια στιγμή έρχεται το σήμα τερματισμού. Το οποίο, το sigterm, είναι ένα σήμα τερματισμού, το οποίο όμως, όπως βλέπετε, είναι soft. Είναι ένας γλυκός θάνατος, μπορούμε να το πούμε. Γιατί? Ένας μαλακός θάνατος. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μια διεργασία που λαμβάνει ένα σήμα sick term δεν τερματίζει δε τε αμέσως. Της δίνει κάποιο χρονικό διάστημα το λειτουργικό σύστημα να κλείσει file handles, να απελευθερώσει μνήμη, να κάνει μια τακτοποίηση των πόρων που έχει λάβει ή να ενημερώσει τα νήματα ότι πρόκειται να τερματιστεί και το έτσι. Λοιπόν, αυτό δίνει την ευκαιρία στον Bob να μιλήσει με τα νήματα για να τους πει ότι ήρθε η ώρα που θα τερματίσουμε και κλείστε κι εσείς file handles, κλείστε memory, κλείστε sockets, απελευθερώστε πόρους και σταματήστε να υπάρχετε. Άρα λοιπόν είναι κάτι πολύ τακτοποιημένο το όλο θέμα. Άρα λοιπόν βλέπουμε say goodbye to each other. Και αυτό είναι η διεργασία μια ζωής. Άρα λοιπόν έστειλε σήμα ο sysadmin το sick term. Υπάρχει και ένα άλλο σήμα όμως που μπορεί να στείλει, που είναι το Πιο ε, δυνατό σήμα, το sig kill. Το sig kill, λοιπόν, ας το δούμε λίγο και στο τερματικό. Για παράδειγμα, άμα δώσω kill, το ένα είναι. Sig", όπως το είδαμε, kill είναι το, το sig kill και το άλλο είναι το sig term. Άρα, λοιπόν, αν εδώ στο τερματικό δώσω sig kill. Τι έχω, έχω α, το, το mc, έχω ανοιχτό το mc. Kill ε, Το mc σε ποιο process id είναι, είναι στο process id όπως βλέπουμε ε, grep mc. Είναι στο process id 31707, άρα κάνω kill, PAVLA sig kill το 31707 πέθανε. Πέθανε ε, βέβαια, βλέπετε εδώ killed αλλά πέθανε με έναν τρόπο που έκλεισε τους πόρους. Ε, αν τώρα δίναμε Τώρα δεν υπάρχει βέβαια. Αν ξανεκτελέσω το MC, ξανεκτελώ το MC, άμα δίναμε SIG term, το οποίο με συντομογραφία είναι το 9, είναι το σήμα 9, είναι το πιο δυνατό σήμα, στο αντίστοιχο process ID, ή χρησιμοποιώ το key που απλώς βάζω το όνομα, στέλνει ένα σήμα, παρακαλώ κλείσε τις κάμερές σας, έχει κουμπί stop video, Kill all 9MC πάλι πέθανε. Killed. Εσεί δεν καταλάβατε τη διαφορά, βέβαια. Απλώ αυτή η διαργασία δεν έκλεισε του πόρου. Δηλαδή, είχε, αν είχε ανοιχτό αρχείο, θα παρέμενε ανοιχτό το Falkan. Βέβαια, κάποια στιγμή έρχεται το λειτουργικό σύστημα που κάνει HANDL. Άρα, λοιπόν, μπορεί ο διαχειριστή είτε να στείλει το απλό σήμα τερματισμού, είτε το παύλα 9 που είναι το δυνατό σήμα τερματισμού. Το παύλα 9 σημαίνει ότι σκοτώνεται, θέλει, δεν θέλει. Γιατί το άλλο, το sick kill, και όπω θα δείτε σε αντίστοιχη εργαστηριακή άσκηση, μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή, θα δείτε σε εργαστήριο, θα φτιάξετε κώδικα που θα στέλνετε sync kill και η διεργασία θα λέει: Χαχα, χα, δεν μπορεί να με σκοτώσει. Είμαι Highlander, α πούμε. Βέβαια, μετά έρχεται ο διαχείριση, δίνει το παυλένιά, έφυγε. Α δούμε λοιπόν τη συνέχεια του κόμμου. Τι γίνεται όμω σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, όταν ε, στείλουμε το sync kill, τότε είναι τόσο γρήγορο ο τερματισμό, κατευθείαν τερματίζεται, εξαφανίζεται αυτή η διεργασία. Χωρί καν να κλείσει πόρου, χωρί να αποχαιρετήσει διεργασίε, νήματα, αν έχει ε, ή ε, οτιδήποτε έχει δημιουργήσει. Και έτσι λοιπόν, έχει φύγει η διεργασία. Δεν ξέρω αν υπάρχει παράδεισος διεργασιών. Δεν υπάρχει. Βέβαια, υπάρχει το graveyard, graveyard των το λειτουργικών συστημάτων, που είναι μια περιοχή που μπαίνουν εκεί κάποιε διεργασίε που είτε έχουν πεθάνει είτε έχουν γίνει zombie, όπω έχουμε δει σε άλλο εργαστήριο. Και τα παιδιά το ψάχνουν. Βλέπετε εδώ πέρα. Υπάρχουν νήματα που λένε πού είναι ο μπαμπάς μας. Δεν... Έχουν φύγει. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται ε, αυτές οι καταστάσεις όπου παραμένουν ανοιχτά αρχεία, file handles, νήματα. Βέβαια έρχεται το λειτουργικό σύστημα, τα καθαρίζει όλα αυτά κάποια στιγμή. Απλώς δεν είναι σωστή δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν στη διαδικασία τερματισμού ενός λειτουργικού συστήματος να ξέρετε ότι πρώτα στέλνετε ένα σήμα μαλακού τερματισμού και μπαίνει ένα timer. Δηλαδή, στέλνει το σήμα και περιμένει 10 δευτερόλεπτα σε όλε τι διεργασίε. Θέλουμε να κάνουμε shutdown, δηλαδή. στέλνει το αυτό το σήμα, και μετά από περίπου 5 ή 10 δευτερόλεπτα, τότε στέλνει το άλλο σήμα. Για τι διεργασίε που ίσω είχαν ένα πιο αναρχικό τρόπο ε, λειτουργία και δεν θέλησαν να τερματίσουν. Οπότε τότε έρχεται το Παύλα 9 και σκοτώνει τη διεργασία τελείω. Αυτό λοιπόν είναι η διαφορά του ενό σήματο με το άλλο. Και τα δύο χρειάζονται. Δηλαδή, αρχικά του. Όταν θε να σκοτώσει μια διαδικασία, καλό είναι να στείλει το απλό σήμα πρώτα, ώστε να δώσει δυνατότητα να τελειώσει αυτά που έχει να κάνει και στη συνέχεια να στείλει το παύλα 9. Βέβαια, κάποιοι διαχειριστέ είναι πιο ε, καλοί υποστηρικτέ μάλλον τη ομή βία κατευθείαν παύλα 9. Οπότε δεν θέλουν να περιμένουν. Ε, εντάξει. Είναι αναλόγω στο διαχειριστή. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ωραίο κόμικ. Ε, και α σα δείξω όμω και κάτι άλλο τώρα, που, μια που μιλάμε για Linux και λειτουργικά συστήματα. Λοιπόν, 2038 μια ημερομηνία αρκετά σημαντική. Γιατί Γιατί το 2038 που ελπίζω να έχουμε βγει από την καραντίνα ω τότε και να μπορούμε να έχουμε και μια φυσικότερη επαφή. Το 2038 λοιπόν είναι μια ημερομηνία που αξίζει να το σημειώσετε στο calendar σα, γιατί ενδέχεται να υπάρξει μια μεγάλη προβληματική κατάσταση στον κόσμο των υπολογιστών και των δικτύων. Τι γίνεται το 2048, ίσω κάποιοι από εσά θυμάστε το year του Kappa Bug. Το year του Kappa Bug που το ρολόι όταν ήταν 31 Δεκεμβρίου 1999 συν 1, αντί να πάει 2000, τσακ πήγε 1900 σε κάποιου υπολογιστέ. Και μα είχαν τρομοκρατήσει και ταινίε έχουν βγει γι' αυτό. Ε, βέβαια δεν έγιναν τόσα καταστρεπτικά πράγματα όπω λέγανε, δεν ε, 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 ξαναγυρίσαμε στην λίθινη εποχή. Αλλά εντούτοι ήταν ένα bug που ανησύχησε πολλού και είχαν λάβει κάποια μέτρα για να το αντιμετωπίσουν. Όμω, το 2038 είναι ένα ίσω και αυτό σημαντικό bug. Α το δούμε τι είναι το 2038. Λοιπόν, το 2038 οφείλεται στο ότι το Linux διατηρεί το χρόνο του συστήματο σε μία δομή 32 bit μετρώντας τον αριθμό των δευτερολέπτων από αυτό που ονομάζεται epoch. Epoch, εποχή. Δηλαδή, άμα βάλουμε στο ίντερνετ Linux Epoch, η εποχή του Linux, θα δείτε ε, ότι είναι μια ημερομηνία στο 1970 και συγκεκριμένα 1 Ιανουαρίου του 1970. Είναι λοιπόν η εποχή, τότε ξεκίνησε το Linux Epoch, μετράει λοιπόν τα δευτερόλεπτα που έχουν περάσει από 1 Ιανουαρίου 1970. Και αυτό λοιπόν είναι ένα νούμερο που τα αποθηκεύεται σε μία μεταβλητή 32 bit, τουλάχιστον σε όλα τα 32 bit λειτουργικά συστήματα. Και όπω αναφέρει αυτό το άρθρο, ή το ξέρουμε γενικότερα, το 2038 κάνει overflow. Τι σημαίνει ότι θα έχουμε 32 άσου στη σειρά. Και το επόμενο δευτερόλεπτο, εντάξει, τώρα είναι μια συγκεκριμένη, συγκεκριμένη χρονική στιγμή του 2038, απλώ το, το λέμε σαν το back του 2038. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λοιπόν, που η σειρά των άσων θα κάνει overflow και θα πάει 0, τότε θα ξαναδείξουν τα συστήματα, αρκετά συστήματα, 1η Ιανουαρίου 1970, που καταλαβαίνετε τι συνέπειες θα έχει. Φανταστείτε, λοιπόν, να συνδέεσαι σε ένα e-banking περιβάλλον, και κατευθείαν να σα πει: Ωπ, 1970, τι κάνει, χάνει τα λεφτά σου, τι θα γίνει, θα γίνει. Κάποια κατάσταση αρκετά ενδιαφέρουσα. Βέβαια, εννοείται ότι γίνονται προσπάθειε επιδιόρθωση και στην έκδοση του Linux 5.1, δηλαδή τώρα το 19, δηλαδή τώρα το 2019, πριν από ένα χρόνο βασικά, 5 Μαρτίου του 19, ε, επιδιορθώθηκε στον πυρήνα του Linux 5. Δηλαδή, αν έχετε ένα, ένα σύστημα που έχει λειτουργικό σύστημα Linux και έχει έκδοση κάτω από 5, Τότε το 2038 θα έχει πρόβλημα. Θα μου πει βέβαια κάποιο. Εντάξει τώρα ο υπολογιστή που έχω, α πούμε, που είναι 32 bit ενδεχομένω. Γιατί μου τον δόρισε ο παππού μου και μου αρέσει να είμαι σε ένα πέντιουμ, α πούμε, επεξεργαστή. Θα, έχει προ... θα ζήσει μέχρι το 2038. Αν ζήσει, λέω, αν για κάποιο λόγο το βάλετε στο ντουλάπι και το ανοίξει το 2038, θα δείτε ότι θα δυσλειτουργήσει. Βέβαια, τώρα για το σπίτι μα ίσω δεν μα ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Δεν θα πάθουμε και μεγάλη ζημιά. Αλλά οι κρίσιμε υποδομέ. Που βασίζονται σε κάποια συστήματα τύπου VAX, VMS κτλ. Είχαμε πάει πριν από κάποια χρόνια στο ΔΔΕ, που ήταν προ την Πτολεμαϊδα, κάπου ένα κέντρο ελέγχου γενικά τη ε, ε, ηλεκτρική ενέργεια, των δικτύων ηλεκτρική ενέργεια, και είχαν συστήματα VAX. Κάτι μεγάλα, μεγαθύρια στο υπόγειο και τα συντηρούσαν ακόμα. Είχαν αυτό το, το legacy equipment που αναφέρουμε, το οποίο δεν μπορούσαν να το αναβαθμίσουν. Γενικά είχε ένα proprietary software, ένα software που εκτελούνταν μόνο σε εκείνο και δεν μπορούσαν να το μεταφέρουν. Γίνονταν προσπάθειες βέβαια, αλλά για την ώρα είχαν εκείνο το μηχάνημα. Και αυτό σίγουρα έχει το gear του k Bug. Βέβαια, αυτό ήταν μηχάνημα από τη δεκαετία του 80. Αν πρόκειται να το έχουν μέχρι το 2038, τέλος πάντων. Να το ξέρετε πάντως ότι το 2038, όταν πλησιάζει αυτή η εποχή, θα ακούμε αυτό το πρόβλημα Ελπίζω να έχει διορθωθεί ω τότε σε όλα τα συστήματα. Αυτό είναι λοιπόν το 2038 bug. Πάμε παρακάτω. Στα λειτουργικά συστήματα, μερικοί προγραμματιστέ δημιουργούν και παιχνίδια για λειτουργικά συστήματα. Είναι να το πω διαφορετικά. Όταν λέω παιχνίδια για λειτουργικό σύστημα, όχι ένα παιχνίδι που το εκτελεί σε ένα λειτουργικό σύστημα, αλλά ένα λειτουργικό σύστημα που είναι παιχνίδι. Και ένα από αυτά είναι το Kingsway. Οπότε, θα κάνω λίγο share αυτό το παράθυρο μόνο του βίντεο για να το δείτε. Το οποίο είναι το παιχνίδι που ονομάζεται Kingsway. Το οποίο είναι ένα παιχνίδι όπου έχει ένα λειτουργικό σύστημα και έχει κάποιε εφαρμογές, διεργασίε. Δεν έχω παίξει ποτέ αυτό το παιχνίδι. αλλά εντούτοις Μπορεί κάποιο να το βρει, να το αγοράσει κτλ. Και, και να παίξει αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι τύπου RPG, αλλά λειτουργικό σύστημα. Λέγεται Kingsway Operating System. Δεν είναι λειτουργικό σύστημα, είναι παιχνίδι λειτουργικό σύστημα. Οκ. Okay. Ε, Απλώ το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον και πρωτότυπο. Αυτό είναι το Kingsway. Οπότε μπορώ να κάνω share και πάλι το παράθυρο. Στη συνέχεια, θα ε, σας δείξω λίγο για το εργαστήριο. Στην εργαστηριακή άσκηση, λοιπόν, 4. Τώρα, στο εργαστήριο, την άλλη εβδομάδα θα έχετε μέχρι και το πέμπτο εργαστήριο. Θα βγει ανακοίνωση, βέβαια, για το τι ακριβώς θα εξεταστείτε στο MPS. Άρα θα πρέπει να παρακολουθείτε τις Ανακοινώσει που βγαίνουν στο E-Class. Για το 4, λοιπόν, εργαστήριο, συνεχίζουμε με τα scripts. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε για τους βρόχους επανάληψης στο λειτουργικό σύστημα Linux, στη συνέχεια για την υλοποίηση αλλαγής ροής με break και continue, η δομή case, αριθμητικές πράξεις στα σενάρια φλοιού, εκτέλεση εξωτερικών προγραμμάτων, τμήματα αλφαριθμητικών, είναι αρκετά θολά, περιμένετε λίγο να βγάλω το τσεκ ότι είναι βίντεο. Έχει ένα τσεκ λοιπόν και τώρα έφυγε το τσεκ. Ναι. Όταν θέλεις να κάνεις share ένα βίντεο, τότε το Zoom έχει την επιλογή να το κάνει πιο θολό, ώστε το βίντεο να φαίνεται πιο μαλό σε εσάς. Οπότε τώρα ευτυχώς που μου το παρατήρησε κάποιος συνάδελφος και το έβαλα. Τώρα δεν πρέπει να είναι θολό ή είναι ακόμα θολό. Όχι, όχι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ε, Linux, σενάρια φλιου και γενικά κλείνει εδώ το κεφάλαιο με τα σενάρια φλοιού για να βγαίνουμε σιγά-σιγά προς τον προγραμματισμό του πυρήνα του λειτουργικού συστήματος, πάνω στο POSIX. Έχουμε λοιπόν ένα φυλάδιο το οποίο βρίσκεται και στο YouTube, κάποιος μπορεί να το δει, Βρόχος επανάληψη με το for, for κάτι, for μια μεταβλητή, in και τι να κάνει, do done. Για παράδειγμα, μπορείς να έχεις εσύ απαριθμίσει 1, 2, 3 τις διάφορες καταστάσεις που θα μεταβεί η μεταβλητή i, do, echo, hello, δολάριο, i. Υπενθυμίζω ότι όταν γράφουμε σε μια μεταβλητή i ή σε οποιαδήποτε μεταβλητή, δεν τοποθετούμε δολάριο, ενώ όταν διαβάζουμε, βάζουμε δολάριο, όπω εδώ. Χέλο δολάριο I. Εδώ διαβάζουμε από τη μεταβολική, απαιτείται δολάριο. Εδώ γράφουμε στη μεταβλητή, δεν, δεν πρέπει να βάλουμε δολάριο. Εμφανίζει λοιπόν χέλο 1, 2, 3. Μία άλλη δομή, όπω ξέρουμε στου αλγορίθμου, είναι και η while. While, expression, μία λοιπόν δήλωση που μπορεί να είναι για παράδειγμα μία ανισότητα, μία ισότητα ή κάτι άλλο. Do, κάτι, done συνθήκες if, λοιπόν. Και έχουμε ένα παράδειγμα, αρχικοποιούμε τη μεταβλητή i, δεν βάζουμε δολάριο μπροστά, στη συνέχεια δίνουμε την δήλωση, έχουμε το expression, αν το δολάριο i είναι, ο πρώτος που θα μπει είναι lt, έχει 0,25, 10. Do, να κάνεις. Done, εδώ ολοκληρώνεται. Άρα έχω hello δολάριο i και το i ίσον αυτό το, ε, το backspace less than. Ο Παναγιώτης το απάντησε σωστά, έχει 0.25. Email μέχρι το βράδυ για να καταγραφεί. Λοιπόν, αυτό το backtick είναι η εκτέλεση αυτής της εντολής. Το backtick λοιπόν, η XPR δολάριο i συν 1 κλείνει το μπακτή, άρα σημαίνει θα εκτελεστεί η πράξη στη τιμή που φέρει η μεταβλητή η I, να προσθεθεί το 1 και το νέο αποτέλεσμα να τοποθετηθεί στο I. Άρα αυτό θα εκτελεστεί από I1, δηλαδή 1, 2, 3 κτλ. μέχρι less than 10. Άρα μέχρι και 9. Από το 1 ως το 9. Α, το έγραφε και παρακάτω. Μπράβο Παναγιώτη, είσαι ή πολύ παρατηρητικός ή πολύ καλός γνώστης του εργαστηρίου αυτού. Ό,τι και να είναι, πάντω μπράβο σου. Είσαι γρήγορο. Λοιπόν, δημιουργήσετε το, φενάριο, το σενάριο φιλου σε ένα. Δουλεύετε λοιπόν αυτά τα διάφορα σενάρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα σενάρια. Κάποιο που θέλει να ασχοληθεί με σύστημα administration ή με κάτι που προγραμματίζει, τέλο πάντων, ένα επάγγελμα που έχει σχέση με προγραμματισμό σε Unix-like περιβάλλοντα, όπω το Linux ή το FreeBSD, απαιτείται να γνωρίζει scripts όπως σας έχω πει, εγώ στα τόσα χρόνια που εργάζομαι στην διαχείριση συστημάτων πάνω σε Linux και FreeBSD, έχω δημιουργήσει δεκάδες scripts. Σας είχα δείξει κάποια στιγμή ε, ότι έχω ένα κατάλογο scripts και μπορούμε να δούμε στο scripts ε, πόσα έχω δημιουργήσει, δηλαδή να δώσω την εντολή δώσε μου type F ότι μόνο τα αρχεία Άρα ψάξει το κατάλληλο scripts όλα τα αρχεία και να δώσω το κατακόρυφο που σημαίνει θέλω να το διασωληνώσω, δηλαδή το αποτέλεσμα της πρώτης εντολής να δοθεί ως είσοδο στην επόμενη εντολή. Η επόμενη εντολή είναι το WC. WC, ο πρώτος που θα το πει 025, τι σημαίνει, τι είναι το ακρονίμιο WC, τι θα μας κάνει το WC. Η παράμετρος είναι παύλα L. Άρα λοιπόν, αν το δώσω αυτό, Word count. Πολύ ωραία. Ο Ταφάνι το βρήκε. Άρα το έχεις 025, ο πρώτος που το βρήκε. Απάντησε και ο Κοσμάς με κάποια καθυστέρηση. Ο πρώτος το έχει. Ο... O... Άρα λοιπόν email μέχρι το βράδυ. Word count σημαίνει. Word count, παύλα L, που σημαίνει καταμέτρηση γραμμών. Και, άρα, και μου αναφέρει εδώ ότι στο κατάλογο scripts έχω για παράδειγμα 2.326 scripts. Και βέβαια, έχω αποσύρει κάποια scripts. Κάποια scripts που υπήρχαν για παράδειγμα στις αρχές του 2000 που ήταν άλλες καταστάσεις για κάποια προγράμματα, τα έχω αποσύρει, έχω μόνο scripts που χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, ένα script που χρησιμοποιώ πάρα πολύ είναι το αρχειο Save safe-ush. Τι κάνει αυτό το αρχείο, είναι αρχείο προσωπικό που το έχω δημιουργήσει εγώ. Αυτό το αρχείο λοιπόν όπως διαβάζετε, είναι encrypted safe. Τι σημαίνει αυτό. Είμαστε σε μια εποχή που έχουμε δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες, θα έλεγα, κωδικούς. Πολλούς κωδικούς. Εννοείται ένα good security practice, μια καλή πολιτική στην ασφάλεια, είναι να έχουμε ξεχωριστό password για κάθε site. Και ασφαλώς, να μην θυμόμαστε το κάθε password ξεχωριστά, κάπου να τα καταγράφουμε βέβαια κάποιοι μπορούν να πούμε χρησιμοποιούν το Chrome, αλλά προσωπικά εγώ χρησιμοποιώ το δικό μου αυτό το πρόγραμμα. Το οποίο αυτό ε, ίσως το δημοσιεύσω και στο ARC, γιατί όχι να το χρησιμοποιήσουν και άλλοι. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα δημιουργεί ένα safe. Ε, δημιουργεί ένα safe, επεξεργάζεται ένα safe, βλέπει ένα safe, δηλαδή μπορεί κάποιο με αυτό το πρόγραμμα να δημιουργήσει ένα κρυπτογραφημένο αρχείο, η κρυπτογράφηση, Μπορούμε να τη δούμε με το JPG. Γίνεται αλλά να δούμε το αλγόριθμο που έχω επιλέξει αυτό το διάστημα. Βλέπετε εδώ παραμέτρους, Πάω να δω λίγο ποιον αλγόριθμο έχω. Ε, καταρχήν είναι με το JPG. Συμμετρική κρυπτογράφηση. Γιατί θέλει ένα master password για να γίνει όλη η εργασία. Άρα στην αρχή βάζω ένα master password και με βάση αυτό κρυπτογραφείται. Νομίζω είναι. Για να δω λίγο. Edit Mount. Πρέπει να ειναι σχά SH256. Απλώς επειδή το αλλάζω κατά διαστήματα, δεν ξέρω αυτή, σε αυτή την έκδοση ποιο έχω επιλέξει. Να ξέρετε πάντως ότι αυτό το αρχείο, για παράδειγμα, εμ, μπορεί το σκεπτάκι, ένα σκριπτάκι το οποιο πόσε πόσες γραμμές έχει, έχει, πάτησα Ctrl-G, έχει 392 γραμμές. Η καταγραφή θα ανέβει στο YouTube αν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Γιατί μερικέ φορέ το Zoom δυσλειτουργεί. Δηλαδή ενώ, ενώ ε, έχω πατήσει το record, σταματάει η καταγραφή για κάποιο λόγο και υπάρχει κάποια κατάρρευση. Αν όμω ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα ανέβει. Λοιπόν, αυτό το του που χρησιμοποιεί το JPG, όπω σα είπα, δημιουργεί, έχει κάποια state στην αρχή. Άμα το δούμε στην αρχή. Ε, μπορούμε να πάμε στην αρχή, λοιπόν, στους παραμέτρους. Πάω λίγο παρακάτω, που είναι τα States, που λέει εδώ πέρα. Κοιτάξτε, κοιτάει. Κοιτάει το όνομα του αρχείου. Και αν μέσα στο όνομα του αρχείου υπάρχει, για παράδειγμα, το save view, τότε θέλουμε να εκτελέσουμε το κομμάτι view. Αν είναι το save modify, το modify. Και γιατί να το χρησιμοποιώ έτσι. Γιατί, άμα δείτε, όλα αυτά τα αρχεία, τα save, είναι ακριβώς τα ίδια αρχεία. Δηλαδή, το save clean mount είναι το ίδιο αρχείο. 8688. Το save create είναι το ίδιο αρχείο. Όλα αυτά είναι τα ίδια αρχεία. Έχω κάνει με ln το αρχείο, για παράδειγμα, scripts save clean mount, στο, στο save κάτι άλλο. Δηλαδή, ln σημαίνει έχω φτιάξει ένα hard link, το ίδιο όνομα αρχείου, και διαμοιράζουμε το, το ίδιο space. Και τι? έχει ω συνέπεια αυτό. Έχει ω συνέπεια ότι καταρχήν δεν χρειάζεται να κάνω copy-paste το ίδιο αρχείο αλλού. Δεν πιάνει παραπάνω χώρο. Απλώ στο ίδιο κομμάτι του δίσκου, στο ίδιο μπλοκ που είναι αυτό το script, αντιστοιχούν πολλά ονόματα. Και η διαφοροποίηση το τι θα κάνει το script κάθε φορά εξαρτάται με αυτό το κόλπο εδώ πέρα που έχω τοποθετήσει, το οποίο θεωρείται αρκετά προχωρημένο κόλπο και σας δίνει έναν άλλο τρόπο να δημιουργείτε script που δεν το έχετε σκεφτεί. Δηλαδή, να έχετε το ένα script και αναλόγω του τρόπου που καλείτε να έχει και άλλη λειτουργία. Άρα λοιπόν, βλέπει με ποιο όνομα έγινε η κλήση, base name, δολάριο 0. Για παράδειγμα, κοιτάξτε το base name, είναι μια εντολή που βρίσκουμε σε κάθε Unix. Και άμα βάλει το δολάριο 0 που είναι το όνομα που έχει κληθεί, Μα εμφανίζει το όνομα. Βλέπετε εδώ πέρα, save modify για παράδειγμα. Αν το εκτελέσουμε ω base name, ε, το script, κάθετο save modify. Έτσι λοιπόν, βρίσκει με ποιο τρόπο έχει εκτελεστεί αυτό το script. Είναι save view. Απ' τότε είμαστε κατάσταση view και θέτει και κάποιου άλλου παραμέτρου. Κατάσταση save modify, άλλου παραμέτρου. Κοίτα καθεξή. Άρα λοιπόν εδώ, βλέπουμε ότι το ίδιο script μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δούμε κάτι και να τροποποιήσουμε και να δημιουργήσουμε κοίτα καθεξή. Έχει λοιπόν αυτέ τι διάφορε λειτουργίε. Βέβαια κάποιο να πει. Nah, γιατί όμως να το κάνω αυτό. Γιατί, Γιατί έτσι μπορώ να έχω ένα σωστό συντηρήσιμο και επαναχρησιμοποιήσιμο κώδικα. Διαφορετικά θα έπρεπε να έχω πολλά αρχεία και να θυμάμαι έκανα μια αλλαγή κάπου και πρέπει να το τροποποιήσω σε κάθε αρχείο. Άρα με αυτή την τεχνική που εγώ το χρησιμοποιώ σε πάρα πολλά αρχεία τα οποία έχουν συγγενικές λειτουργίες μπορώ και με τον ίδιο κώδικα εξυπηρετώ πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Έτσι λοιπόν θα πρέπει και εμείς και εσεί ω προγραμματιστέ να γνωρίζετε πώ να επαναχρησιμοποιείτε κώδικα. Γενικά, η επαναχρησιμοποίηση του κώδικα του δικού σα βοηθάει πάρα πολύ στη συντήρηση. Δηλαδή, το ότι έχω 2.900 script ενεργά αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι η συντήρηση θα ήταν εξωφρενική τόσο πολλών script. Με τον τρόπο όμω αυτό, μπορώ, π.χ., αν κάνω μια αλλαγή εδώ πέρα, κατευθείαν σε 10 script θα γίνει αλλαγή. Γιατί σε όλε αυτέ τι διαφορετικέ καταστάσει. Βλέπετε λοιπόν κάποιο άλλο tip. Έχει πάρα πολλά if αυτό το, αυτό το σκρυπτά, Γενικά στα σκρυπτάκια πρέπει να σκεφτόμαστε όλα τα extreme cases. Γενικά όχι μόνο στα σκρυπτάκια. Αν θέλουμε να προγραμματίσουμε με ασφάλεια, θα πρέπει να σκεφτόμαστε όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να εκτελεστεί και να μπορέσει το σύστημα, το script μας, να ανταπεξέλθει. Άρα λοιπόν, για παράδειγμα, κοιτάει εδώ πέρα. Αν υπάρχει μεταβλητή save, το Pavla Z σημαίνει αν είναι κενό μάλλον. Αν είναι κενή η μεταβλητή save και το α είναι end, αν το η παράμετρος, το δολάριο παράμ, κάπου έχω γράψει, για παράδειγμα, εδώ βλέπετε παράμ είναι, και αν το παράμ είναι ένα, τότε σημαίνει ότι δεν έχει δώσει χρήση, για παράδειγμα, το save file. Άρα, αυτό, στην περίπτωση που κάποιο καλέσει απλώ, save view, θα σου πει ποιο είναι το αρχείο που θες να ε, το θησαυροφυλάκιο των κωδικών σου και θες να το ανοίξω, read safe, το διαβάζει. Και κοιτάξει συνέχεια. Αν δεν το έχει δώσει ο χρήστη, αν είναι κοινή μεταβλητή, δηλαδή πατήσει enter, τότε απλώ σου εμφανίζει ένα μήνυμα ότι είναι ένα empty name και στο εφ... εκτυπώνει στο σύστημα και, στο... και, το καταγράφει στο syslog. Τώρα κοιτάξτε κάτι ακόμα. Εδώ είχα ένα string, το οποίο το string ήθελα να το χρησιμοποιήσω δύο φορές έκανα ένα echo το string και ένα logger το string. Δεν έκανα, θα μπορούσα κάλλιστα κάποιο να, να, έχει βάλει αυτό το δολάριο 0 safe is empty name και σε αυτή τη γραμμή. Άρα εδώ που έχει μαρκαριστεί να εμφανίζεται δολάριο 0 safe is empty name και σε αυτό το σημείο. Όμω αυτό παραβαίνει τη βασική οδηγία. Επαναχρησιμοποιούμε κώδικα, επαναχρησιμοποιούμε strings. Γι' αυτό λοιπόν το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Και ασφαλώ. Κάθε προβληματική κατάσταση πρέπει να τερματίζει στο exit με κατάλληλο state. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε exit 9, που σημαίνει ότι έχουμε ένα τερματισμό abnormal, δηλαδή μη φυσιολογικό. Και συνεχίζει λοιπόν αυτό το, το, το save. Ε, για παράδειγμα, κάποιες φορές δεν θέλουμε να έχουμε save, όπως όταν κάνουμε το create. Την πρώτη φορά που θα δημιουργήσουμε δεν θέλουμε save. Άρα, αναφέρει εδώ, ότι στην περίπτωση που το exec δεν είναι create, δηλαδή δεν είναι στην κατάσταση δημιουργίας, τότε υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει αυτό το αρχείο. Δηλαδή αυτό σημαίνει not. Αν δεν υπάρχει το αρχείο αυτό το θησαυροφυλάκιο και ταυτόχρονα δεν είναι το create, άρα λοιπόν κάποιο πήγε για παράδειγμα να κάνει view ένα θησαυροφυλάκιο που δεν υπάρχει, τότε 6-4. Παρατηρήστε ότι εδώ έχω άλλο αριθμό από το 6-9. Δηλαδή, Σηματοδοτώ άλλη κατάσταση. Αυτό το exit που βλέπετε είναι η τιμή επιστροφή στο λειτουργικό σύστημα. Και τι σημαίνει τιμή επιστροφή. Για παράδειγμα, αν εκτελέσω εδώ μια εντολή όπω το who, για παράδειγμα, βλέπετε, who, και κάνω έκο, δώσε μου την τιμή επιστροφή, θα δείτε ότι εκτελέστηκε με επιτυχία. Ή αν κάνω if config, για παράδειγμα, ε, if config tap 0. Αν κάνω if config tap 0, το interface λοιπόν αυτό, και δω την τιμή επιστροφή, θα δω 0. Το 0 σημαίνει και σηματοδοτεί την επιτυχή εκτέλεση. Αν όμω δώσω κάτι άκυρο, για παράδειγμα if config mitos, που δεν υπάρχει, does not exist, τότε η τιμή επιστροφή του προγράμματο θα είναι διαφορετική από 0. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, με την τιμή επιστροφή, μπορούμε και γνωρίζουμε κατά πόσο ολοκληρώθηκε με επιτυχία ή όχι. Στο if βλέπουμε 0 ή 1. Εγώ στο δικό μου script βάζω παραπάνω καταστάσει. Έχουμε 6 9, 6-4. Ενδεχομένω θα έχω και κάποιο άλλο exit. Γενικά βάζω διάφορα states για να ξέρω από πού προήλθε η abnormal behavior, αυτή η συμπεριφορά που δεν έπρεπε να συμβεί. Λοιπόν, 11 η ώρα πήγε. Θα κάνουμε σε αυτή τη στιγμή ένα διάλειμμα 10 λεπτών. 11 και 2 είναι, άρα και 12 ακριβώς θα συνεχίσουμε αυτή τη διάλεξη. Οπότε σε αυτό το σημείο τώρα εγώ θα σταματήσω το share, θα σταματήσω την κάμερα, παραμένω στο δωμάτιο βέβαια. Στο chat θα ήθελα να γράψετε θέματα που σας απασχολούν, ερωτήματα και θα ε, συνεχίσουμε και 12. Άρα λοιπόν ένα διάλειμμα 10 λεπτών, λίγο να μετακινηθείτε για να υπάρχει και η ξεκούραση και ξαναρχόμαστε και 12. Ωραία, γυρίσαμε λοιπόν. Τώρα εδώ που φαίνεται μια τρύπα βασικά είναι λίγο του φωτισμού. Χρειάζεται μάλλον άλλη φορά να έχω καλύτερο φωτισμό. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε σιγά σιγά. Παρακαλώ επιστρέψε στη θέση σας. Θα ε, κάνω το share. Share screen 1. Παρατηρούσαμε λοιπόν το, το script, το save view. Οκ, okay, save view λοιπόν. Αυτό το script, το οποίο μπορώ να το αναρτήσω, αν το ζητήσει κάποιος από εσά, μπορώ να το τοποθετήσω σελίδα μου στο ARC, επί ευκαιρία, στο ARC, Μπορούμε να δούμε στη σελίδα μου, μη σε Μισελένιου, διάφορα scripts τα οποία τα έχω δημιουργήσει για την κοινότητα και τα mm. έχω παραχωρήσει ελεύθερα να τα χρησιμοποιούν προκειμένου να τη βοηθήσω. Όπω. για το Tiny Core Linux, που έχω φτιάξει και μπορείτε να τα δείτε γιατί είναι, πιστεύω, ωραία παραδείγματα από script τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε, σε, σε για administrative εργασίες. Για παράδειγμα εδώ, Build Remastered CPIO Tiny Core για το Vima Control Port Master Run, Check Requisite Library Files για έξυπνες μπρίζες, Das Against Cancun Control το Quick share, αυτό το script που έχω φτιάξει και επιτρέπει κάποιος από command line να ανεβάσει κάτι στο Share your WMGR, κοιτάξτε λίγο πόσο εύκολη είναι η χρήση. Για παράδειγμα, μπορώ να κάνω quick share. Α κάνω το, το script αυτό. Έσω, θέλω να το, δώ, να το δώσω το script σε κάποιον. Και εσείς άμα δείτε το δεσμό. Οπότε, μόλι κάνω quick share safe mount, αυτό λοιπόν βλέπετε ενεργοποιείται πρόγραμμα μεταφόρτωση φιλίου στο share και στέλνει αυτό το αρχείο στο share και σου δίνει και τον απευθεία δεσμό. Άρα, λοιπόν, κάποιο μπορεί δίνοντα αυτό το δεσμό, να κατεβάσει το, το αρχείο το Safe Mount. Βέβαια, θα το αναρτήσω και στη σελίδα μου. Και καλύτερο είναι από τη σελίδα να το πάρει για να έχω και να υπάρχει και ε, γενικά θέματα updates και τα λοιπά. Λοιπόν, πολύ βολικό το σε QXR. Και το πώ χρησιμοποιείται το QXR, κάποιο πρέπει να μελετήσει το script για να δείτε πόσο σύνθετο είναι αυτό το script, αλλά πόσο χρήσιμο, σύνθετο μεν χρήσιμο. Και το χρησιμοποιώ πάρα πολύ εγώ. Είναι από τα πιο χρήσιμα script σε κάποιον που είναι στο τερματικό και γενικότερα έχει καλή σχέση με το Unix. Και ένα άλλο πρόγραμμα για να βρίσκει ε, Batch Sectors. Όλα αυτά τα έχω στείλει σε news groups των αντίστοιχων λειτουργικών συστημάτων. Δηλαδή, όπως βλέπετε εδώ, είναι π.χ. για FreeBSD. Αυτό είναι για Linux. Και ούτω καθ' βεβαια Βέβαια, είναι ένα πολύ μικρό δείγμα. Εδώ έχω αναρτήσει, αναρτήσει 7-8 script από τα 2019, Μπορεί να, 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 ανεβάσω κι άλλο. Χωρίς script απλώ. γενικότερα ε, αποφεύγω να ανεβάζω script παρά μόνο να μου το ζητήσει κάποιο, γιατί μετά μπαίνει σε μια δικασία που θα θέλουν οι άλλοι support. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα με ρωτήσει κάποιο γιατί έτσι, για, γιατί αυτό το script, ας πούμε, έχει αυτό το θέμα ή δεν λειτουργεί στο δικό μου περιβάλλον και, και επειδή αυτά τα script παρέχονται as it is, δεν παρέχω καμία υποστήριξη, ασχολήθηκα, για, μέ ε, λειτουργούν για μένα, Λειτουργούν πολύ αποδοτικά για μένα, πολύ αποτελεσματικά, πολύ χρήσιμα. Δεν μπορώ να υποστηρίζω τους κατοντάδες χρήστες, χιλιάδες αναλόγω, κάποια σκρίπτ από αυτά. Έχουν πάρα πολλά hits. Για παράδειγμα, αυτό το script, το Dasigens Cancun Control, το οποίο είναι η έξυπνη μπρίζα τύπου Cancun. Κάποτε ήρθα την έξυπνη μπρίζα. Περιμένετε λίγο να δω στο εργαστήριο. Ας πούμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο δεν το βλέπετε γιατί είναι άσπρο, οπότε να απενεργοποιήσω λίγο το background στο zoom. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι μια έξυπνη μπρίζα, δηλαδή τρέχει Linux αυτό εδώ πέρα το σύστημα, είναι μια έξυπνη μπρίζα όπου με Wi-Fi κάποιος, Μπορεί να έχει τον έλεγχο και να ανοιγοκλίνει αυτή την πρίζα. Αυτή η πρίζα, λοιπόν, ερχόταν με μια δικιά τη εφαρμογή. Σε κινητό τηλέφωνο που επικοινωνούσε με ένα σερβέρ στην Κίνα. Εγώ συνδέθηκα εδώ πέρα, το τροποποίησα, επειδή είναι Linux, έφτιαξα δικό μου script, το οποίο. Μπορώ να συνεχίσω τώρα με το virtual background. Ωραία. Λοιπόν, έφτιαξα ένα δικό μου script το οποίο το παρέχω ελεύθερα να το κατεβάσει ο καθένας και να ελέγχει αυτή την πρίζα χρησιμοποιώντας ένα δικό του πιο πολύ πιο εύκολο τρόπο. Αυτά τα script λοιπόν και έχω βάλει και script watchdog όπου άμα δει ότι δεν υπάρχει σύνδεση να κάνει κάποιο reset και το καθεξής. Αυτό ιδιαίτερα το script επειδή ήταν, είναι πολύ ζωντανή αυτή η, κοι, η κοινότητα Συνεχώ μου στέλναν email και απαντούσα αρκετά email γιατί μου άρεσε η ιδέα ότι μπορώ να έχω πρόσβαση σε ένα τέτοιο Linux σύστημα και να προγραμματίσει κάτι και να το ελέγχει όχι από τον επίσημο τρόπο, την επίσημη εφαρμογή, όπου λόγω Κίνα και τα λοιπά είχε και μεγάλη καθυστέρηση, αλλά με ένα δικό σου τρόπο. Και εγώ με αυτό το script μπόρεσα και το ε, ελέγχω από μακριά. Δηλαδή, έχω φτιάξει script που κάνει ping κάποιο σερβέρ και αν διότι δεν απαντήσει σε ένα λογικό χρονικό διάστημα, π.χ. 2 second, τότε κάνει αυτόματα επανεκκίνηση το σερβέρ. Αυτό γίνεται ασφαλώς με αυτοματοποίηση και με script όπως αυτή, αυτά εδώ πέρα. Όπως αυτά εδώ τα αρχεία που βλέπετε. Να τα δείτε αυτά τα αρχεία, είναι πολύ ωραία παραδείγματα. Και συνεχίζουμε. Το φυλάδιο αυτό θα πρέπει να το μελετήσετε προκειμένου τουλάχιστον να υλοποιήσετε τα βασικά αυτά σενάρια που θέλετε. Ε, για να μάθετε τουλάχιστον την έννοια του scripting. Ε, επί ευκαιρία, να ρωτήσω, ε, μάλλον να ρωτήσω, να σας δείξω ότι υπάρχουν στο e-class αρκετά αρχεία. Ένα από αυτά είναι το, αρχ... το αρχείο fac frequently asked questions. Ερωτήσει και απαντήσει, βέβαια, σε εργαστηριακέ ασκήσει από προηγούμενε χρονιέ. Όπου κάποιο, διαβάζοντα αυτό το αρχείο, μπορεί να δει κάποιε επιπρόσθετε πληροφορίε σε εργαστηριακά φυλάδια, σε περίπτωση που κάπου έχει κολλήσει. Για παράδειγμα, κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχει λάθο στα διπλά εισαγωγικά, γιατί κάποιο ρώτησε, έχω βάλει αυτό και δεν παίζει. Και το θέμα είναι ότι Κατά το copy-paste καταστρέφονται τα διπλά εισαγωγικά. Άρα όταν κάνετε copy-paste κώδικα να θυμάστε πάντα τα διπλά εισαγωγικά έχουν χαρακτήρα που δεν είναι ο σωστό. Το κάθε διπλό εισαγωγικό λοιπόν δεν είναι ο σωστό ASCII χαρακτήρας. Και το κατεξής. Αυτό είναι λοιπόν το αρχείο OSFAC. Στο Zafora, το σερβερ που ξέρετε βρίσκεται στη σε σελίδα Zafora ECE, WMGR και τον οποίο για να συνδεθείτε θα πρέπει να διαβάσετε τους οδηγούς που έχω γράψει, τα εχειρίδια χρήσης. Υπάρχει ένα χειρίδιο χρήση το είχαμε δει το πώς να συνδεθείς με SSH. Υπάρχει και το transfer file, πώς να μεταφέρεις αρχεία. Γιατί κάποιες φορές θα χρειαστεί στα επόμενα εργαστήρια να ανεβάσετε MPS στο e-class. Δηλαδή την επόμενη εβδομάδα που θα έχετε MPS θα σας ζητηθεί θα συνδεθείτε σε ένα δωμάτιο όλοι μαζί, θα σας δοθεί το θέμα και θα έχετε 30 λεπτά για να επιλύσετε με ε, τις γνώσεις σας σε τερματικό αυτό που ονομάζουμε το minimum programming skills ένα κομμάτι κώδικα. Θα πρέπει μετά όμως να το φέρετε το κομμάτι, το κομμάτι κώδικα στον υπολογιστή σας για να το ανεβάσετε στο e-class. Το αρχείο λοιπόν Transfer File του Zafora δείχνει τους τρόπους που μπορείτε να μεταφέρετε τα αρχεία από τον υπολογιστή σας στο Zafora και από το Zafora πίσω στον υπολογιστή. Και σας το λέω για να το ξέρετε γιατί θα το χρειαστείτε την επόμενη εβδομάδα. Ένα άλλο αρχείο που βρίσκεται στο e-class είναι ένα αρχείο που έχει τον τίτλο σχετικά με τις συναρτήσεις και τους παραμέτρους των script. Σε αυτό το αρχείο αφού, ε, συζητάμε για τις συναρτήσεις που, όπως είδατε, στα δικά μου αρχεία χρησιμοποιώ εγώ τέτοιες συναρτήσεις και τους παραμέτρους script που είναι οι παράμετροι της γραμμής αντολών. Άρα αναφέρω λοιπόν πώς δημιουργούμε μια συναρτήση, όπως faction name κτλ. Βλέπετε εδώ faction factorial. Ξεκινάει σε αυτό το σημείο, τελειώνει σε αυτό το σημείο και το κάθε Και απλώς την εκτελούμε σε ένα σημείο του κώδικα. Είναι πολύ χρήσιμε οι συναρτήσει. Να ξέρετε ότι αν κάποια στιγμή νιώθετε ότι αυτέ τι γραμμέ κώδικα που μόλι τώρα γράφετε, τι έχετε ξαναγράψει κάποια άλλη στιγμή στο παρελθόν, τότε εκείνη τη στιγμή σταματάτε αυτό που κάνετε, πηγαίνετε στο προηγούμενο κομμάτι κώδικα, το φτιάχνετε συνάρτηση, και από εδώ και πέρα χρησιμοποιείτε τι κλήσει των συναρτήσεων. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργείτε συναρτήσει όχι μόνο στα σενάρια αυτά φλοιού, αλλά και στη C. Και στην Java, σε Android, σε οτιδήποτε γλώσσα προγραμματισμού πρέπει να ξέρετε να δημιουργείτε συναρτήσεις και να τις χρησιμοποιείτε. Και ποτέ μην γράφετε τον ίδιο κώδικα ξανά και ξανά και ξανά. Δεν είναι παραγωγικό και αποτελεσματικό. Και αυτό το αρχείο βρίσκεται στο e-class. Άρα είπαμε transfer file του Zafora και τα εικονίδια. Και μπορούμε να να πάμε και στη διάλεξη. Επιθυμίζω, βέβαια, η διάλεξη στην πλήρη έκτασή της και στην πλήρη ανάλυση βρίσκεται στο YouTube, στο, στο κανάλι μου, όπου θα δείτε διάλεξη 4. Ε, τα πιο σημαντικά μόνο εδώ θα επισημάνω. Μιλήσαμε για σήματα. Καταρχήν, είδατε σήματα, συζητήσαμε για σήματα. Σήματα που είναι κάτι που στέλνει μια διεργασία, ένα λειτουργικό σύστημα, σε μια άλλη διεργασία. Και τι γίνεται με αυτά τα σήματα όταν ληφθούν από μια διεργασία. Άρα λοιπόν, τα σήματα στέλνονται είτε από μια διεργασία σε μια άλλη είτε από τον πυρήνα σε μια διεργασία και ονομάζονται software interrupts. Γιατί μόλι λάβει το σήμα μια διεργασία, θα σταματήσει ό,τι κάνει για να εκτελέσει κώδικα χειρισμού διακοπής, αν υπάρχει και αν μπορεί, ή να τερματίσει. Άρα δημιουργεί interrupt. Είναι ασύγχρονα. Ανά πάσα στιγμή λοιπόν στέλνετε ένα σήμα. Εκεί που δεν το περιμένει. Δεν χρειάζεται κάποια επικοινωνία. Έννοιες συνδεμένες με τα σήματα. Δημιουργείται ένα σήμα, μετάδοση και χειρισμός. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε σήμα. Καταρχήν kill. Εντολή kill που στέλνει ένα σήμα. Επίσης ειδικού χαρακτήρες. Για παράδειγμα, αν πατήσετε το Ctrl-C, δημιουργεί το σήμα το sync interrupt μέσα από ένα POSIX πρόγραμμα με τη συνάρτηση kill του προτύπου POSIX και άλλες καταστάσεις λογισμικού. Τι μπορεί να κάνει μια διαργασία. Μπορεί να παρέχει μια συνάρτηση που είναι συνάρτηση χειρισμού διακοπής. Σε κάποιο εργαστήριο υλοποιούμε τέτοιες συναρτήσεις, λίγο παρακάτω. Μπορεί να γνωρίσει το σήμα. Υπάρχουν σήματα δύο κατορικόριων, να ξέρετε τα σήματα που είναι τα catchable, δηλαδή τα σήματα που μπορεί να έχει μια συνάρτηση χειρισμού διακοπής και τα σήματα που είναι uncatchable, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί κώδικας και εκείνο το σήμα μόλις ληφθεί αμέσως πρέπει να εκτελεστεί η, αυτό που έχει ορίσει το λειτουργικό σύστημα. Άρα λοιπόν δύο κατηγορίες σημάτων. Στι πρώτε εκδόσει του Unix τα σήματα χάνονταν και αν δεν χάνεται κανένα σήμα, έχουμε εγγυημένη παράδοση του σήματο. Κάποιο άλλο στοιχείο που μα αφορά στι διεργασίε είναι η διαδιεργασιακή επικοινωνία. Δηλαδή, μια διεργασία που στέλνει δεδομένα σε μια άλλη διεργασία. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ LS Παύλα κατά κατακόρυφο που είναι το σήμα τη διασωλήνωση, grep root. Δηλαδή, από το LS Παύλα Ελάμδα βρε τι γραμμέ που έχουν τη λέξη root. Και από τι γραμμέ που έχουν root, πάλι κατακόρυφο, grep mar, βρε τι γραμμέ που έχουν mar. Ε, σας Σα έδειξα ένα παράδειγμα πριν με την εντολή find και το κάθετο WC pavla, L. Που είχαμε δηλαδή εκτελέσει τη find και το output το δώσαμε ω είσοδο στο WC πρόγραμμα word count, προκειμένου να γίνει η καταμέτρηση των, αριθμών. των γραμμών. Σε αυτό το παράδειγμα που βλέπουμε, ls pavla lambda grep root grep mar, καταρχήν να σας πω ότι έχουμε τρεις διεργασίες. Τη στιγμή που θα πατήσουμε Enter, θα δημιουργηθούν τρει διεργασίε. Δεν δημιουργείται πρώτα η πρώτη διεργασία, Ls, παύλα λάμδα, και όταν τελειώσει, τα στέλνει στην επόμενη διεργασία και μετά στην παρεπόμενη. Όλε μαζί, ταυτόχρονα, εκείνη τη στιγμή. Και αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε κάνοντα ένα PS αλφαxu, για παράδειγμα. Εκτελούνται όλε μαζί οι διεργασίε. Και επίση, κάτι που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι τα δεδομένα δεν στέλνονται αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση μια διεργασία. Δηλαδή, στέλνονται σταδιακά. Υπάρχει ένα pipeline buffer, όπου το LS Pavla Lambda στέλνει κάποιε γραμμέ και δεν χρειάζεται να στείλει όλε τι γραμμέ. Δηλαδή, το LS Pavla Lambda μπορεί να έχει 5.000 γραμμέ. Δεν στείλει 5.000 γραμμέ στην GREP. Στέλνει στην αρχή, πούμε, τι πρώτε, για παράδειγμα, 100, αναλόγω τι έχει ρυθμιστεί σε όλο το σύστημα. Ε, και μόλι τι πάρει αυτέ τι 100 η GREP και αδειάσει το buffer, τότε στέλνει της Άρα λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα που είναι κλασικό στα λειτουργικά στηματα πρόβλημα παραγωγού καταναλωτή. Κάποιο παράγει, κάποιο καταναλώνει. Α δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα παραγωγού καταναλωτή, όχι στι διεργασίε, αλλά σε ένα πρόγραμμα που παίζει MP3. Έχω μαγνητοσκοπήσει ένα βίντεο και θα σα το κάνω share αυτή τη στιγμή όπου είναι από ένα πρόγραμμα που αναπαράγει μουσική MP3 και για να τα παράγει MP3 έχουμε δύο βασικές καταστάσεις. Μία κατάσταση, δύο βασικές διεργασίες ή δύο βασικά νήματα. Το πρώτο νήμα κάνει από κουδικ, από κρυπτο, όχι από, από συμπίεση του MP3 και το επόμενο το παίζει. Δηλαδή το ένα παράγει τα frames στην καθαρή raw audio μορφή και στο άλλο, το άλλο τα παίζει, δηλαδή τα στέλνει στην κάρτα ήχου. Θα το ανοίξω τώρα αυτό και θα το κάνω share και σε μεγάλο παράθυρο για να το δείτε, έχοντας ενεργοποιημένο το optimize ότι είναι βίντεο clip. Ας το δούμε λίγο. Λοιπόν, βλέπετε, και το κάνω pause, ότι στο buffer playback cursor είναι το σημείο όπου εκείνη τη στιγμή παίζει εκείνο το frame, δηλαδή παίζει αυτό το frame και από κάτω έχουμε το buffer right cursor, όποιος, όποιο σημείο έχει γράψει. Κοιτάξτε το εξή. Το playback προχωράει όπως βλέπετε σιγά σιγά δεξιά και μόλις φτάσει στο τέραμα του buffer ξαναγυρίζει πίσω. Μόλις Διαβάσει ένα frame και πάει λίγο δίπλα. Τότε, αφού έχει διαβάσει, έχει χρησιμοποιηθεί, ο, ο writer, δηλαδή ο producer, προχωράει και αυτός δίπλα. Τον ακολουθεί. Δηλαδή, ο writer σε αυτή τη στιγμή τι έχει γράψει. Έχει γράψει αυτά όλα από εδώ, αυτή την πλευρά και τα υπόλοιπα μέχρι αυτό το σημείο. Δηλαδή, ε, αυτό το buffer, για παράδειγμα, αναφέρει ότι είναι περίπου 1 MB, αν βλέπω σωστά τα νούμερα, είναι λίγο μικρά, περίπου ένα MB. Άρα λοιπόν, η αποκωδικοποίηση των frames, δηλαδή η παραγωγή του raw audio, είναι τόσο γρήγορη που έχει γεμίσει όλο το buffer, οπότε το playback έχει δεδομένα μπροστά του. Τι καταστάσεις μπορούμε να δούμε. Ότι κάποια στιγμή, για παράδειγμα, το buffer έχει σταματήσει να το γεμίζει. Άρα, αν σταματήσει σε αυτό το σημείο, το buffer, τότε το υπόλοιπο, το playback, θα αρχίσει να παίζει αυτά τα, τα raw audio που έχουν ε, γραφεί στο buffer, συνεχίζει να παίζει τα υπόλοιπα και τα λοιπά και θα φτάσει μέχρι το σημείο που είναι ο παραγωγό και σε το σημείο θα σταματήσει. Γιατί δεν θα έχουμε στο buffer δεδομένα. Άρα θέλουμε διάφορα προβλήματα συγχρονισμού. Από τη μία είναι ο συγχρονισμό του το ότι έχουμε δεδομένα να διαβάσει ο ε, αναγνώστη, ο consumer, ο καταναλωτή. Και απ' την άλλη, όμως έχουμε και το πρόβλημα ότι ο παραγωγός πρέπει να ξέρει που είναι ο καταναλωτής ώστε να μην γράψει παραπάνω. Δηλαδή τώρα σε, σε ένα λάθος προγραμματιστικό κόντεξ θα είχαμε τον παραγωγό να γράφει πολλά περισσότερα στοιχεία και να ξεπεράσει τον consumer, δηλαδή αν σε αυτό το σημείο είναι consumer αυτός ο παραγωγός αν γράψει πήγε την επόμενη φορά άλλα 200 MB και, και, και φτάσει σε αυτό το σημείο, το σημαίνει ότι θα έχει κάνει override δεδομένα τα οποία δεν έχουν ακόμα διαβαστεί. Θα είχαμε πρόβλημα. Άρα έχουμε και αυτό το πρόβλημα τώρα του παραγωγού καταναλωτή. Αυτό λοιπόν το βιντεάκι δείχνει το πρόβλημα αυτό του παραγωγού καταναλωτή. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Μπορώ να συνεχίσω το share με το screen. Ωραία. Και μας αφορά κάθε φορά που έχουμε συνεργασία διαφορετικών threads, διαφορετικών διεργασιών που η, η μία διεργασία η thread παράγει και η άλλη διεργασία η thread καταναλώνει. Οι διεργασίε, όπως σας είπα, είναι διεργασίε ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Δημιουργούνται, λοιπόν, καταστάσεις που η μία διεργασία ανταγωνίζεται την άλλη, ενώ τα νήματα τα είναι συνεργατικά μεταξύ τους. Συνεργάζονται. Διαδικασιακή επικοινωνία λοιπόν. Απαιτείται συνεργασία και στο πρόβλημα αυτό εμείς είδαμε τον περιορισμένο διάμεσο χώρο, δηλαδή είχαμε πει π.χ. ένα megabyte buffer, θα μπορούσαμε να το δούμε σε μια πιο ιδεατή κατάσταση, να έχουμε απεριόριστον διάμεσο χώρο, unbounded buffer, που σημαίνει συνεχώς θα βλέπαμε μια γραμμή να πηγαίνει δεξιά και να μην γυρίζει ποτέ στην αρχή. Επί ευκαιρία, θα ήθελα κάποιο να μου πει για 0.25. Είδαμε πριν, για παράδειγμα, ότι σε ένα buffer, για παράδειγμα, 100 byte, να το πω στην απλή περίπτωση, γιατί μπορεί να κληθείτε να το υλοποιήσετε σε κάποιο κώδικα. Δηλαδή, μπορεί να εξεταστείτε στο να δημιουργήσετε πρόβλημα παραγωγού καταναλωτή. Άρα, λοιπόν, είχαμε δει ότι, για παράδειγμα, ο παραγωγός ή ο καταναλωτής Μόλι έφτανε στην μέγιστη θέση, την 100 γύριζε στο 0. Θέλω κάποιο να μου γράψει τη μαθηματική πράξη στη C, με C notation, που υλοποιεί αυτό. Δηλαδή, όταν φτάσει στο 100, γυρίζει στο 0 και συνεχίζει. Πώ θα το υλοποιούσαμε λοιπόν αυτό σε μια γλώσσα προγραμματισμού C, γιατί εμεί εδώ C θα κάνουμε στο εργαστήριο. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε πώ σε ένα buffer είχε 100 θέσεων διαβάζει συνεχώ κάτι. Δεν θα μου πει κάποιο if, δεν θέλω να μου πει ή φτάσουμε 100 τότε, κτλ. Αυτό είναι τα IF τα Γενικά τα αποφεύγουμε. Γιατί όπω θυμόμαστε από την αρχιτεκτονική υπολογιστών, τα IF σημαίνει αλλαγή ροή εκτέλεση και είναι κάτι προβληματικό. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε πολλά IF. Όχι ότι δεν γίνεται. Α, δεν θα το θεωρήσω λάθο. Αλλά εγώ θέλω να μου πείτε με ποιο τρόπο μόλι φτάσουμε στη θέση τη μέγιστη ας πούμε, από 0 μέχρι 99, μόλι πάει 100, να μεταβούμε στο. Μηδέν. Είναι μια πράξη συγκεκριμένη, μια αριθμητική πράξη, πολύ σημαντική αριθμητική πράξη, που χρησιμοποιείται σε όλα αυτά τα προβλήματα παραγωγού καταναλωτή και σε πολλέ άλλε περιπτώσει. Απλώ εμεί τώρα κάνουμε focus σε αυτό εδώ το πρόβλημα. Αν το γράψει κάποιο, θα το ε, λάβει. Θα σα το πω εγώ ε, εντωμεταξύ σε ένα-δύο λεπτά, αν δεν το ε, έχετε απαντήσει. Είδαμε λοιπόν δύο γενικέ περιπτώσει. Και μπορούμε να δούμε εδώ ε, έναν τρόπο ε, υλοποίησης, ότι ε, τοποθετούμε κάθε φορά... Ε, εδώ είναι ο, ο producer. Συνεχώς, λοιπόν, δημιουργεί αντικείμενα. Ε, Μία αριθμητική πράξη θα ήθελα, όχι το, το for, γιατί αυτό το for βασικά έχει ένα if μέσα. Ε, βλέπω στο chat. Το for, for ή while, δομή, έχει μέσα την έννοια του if. Έχει μέσα την έννοια της συνθήκης. Ενώ υπάρχει μια αριθμητική πράξη, θέλω κάποιος απλώς να μου δώσει μια, αριθμητική, μια γραμμή ή μια αριθμητική πράξη. Αυτό εδώ πέρα, το for, if, while κτλ. δεν είναι optimum. Λοιπόν, ε, άρα εδώ παράγουμε αντικείμενα, παράγουμε κάτι και το καταναλώνουμε σε κάποια άλλη διεργασία. Και όπου έχουμε αυτή τη συνέργεια μεταξύ διαφορετικών διεργασιών, έχουμε αυτό που ονομάζεται κρίσιμο τμήμα. Το κρίσιμο τμήμα, ούτε το counter is 0, γιατί το counter is 0 σημαίνει ότι κάπου έχουμε ένα if. If φτάσαμε, εμ, για παράδειγμα, if counter is 100, counter is 0, όχι, δεν γίνεται, δεν είναι έτσι. Άρα ε, το counter το 0, εγώ θέλω κάτι που συνεχώς αυξάνει, δηλαδή έχουμε ένα counter sin sin, έχουμε δηλαδή κάπου counter sin sin και από κάτω είναι αυτή η αριθμητική πράξη που όταν θα φτάσει στο 100 θα χρησιμοποιήσουμε την τιμή 0. Λοιπόν, κάθε διεργασία έχει ένα κομμάτι κώδικα που καλείται κρίσιμο τμήμα. Το κρίσιμο τμήμα είναι το σημείο, όπως βλέπετε, Όπου γράφουμε δεδομένα και είναι το κρίσιμο τμήμα που δεν πρέπει να υπάρχει καμιά άλλη διεργασία εκτό από μία σε αυτόν. Να υπάρχει δηλαδή ένα αμοιβαίο αποκλεισμό, γιατί διαφορετικά θα έχουμε χαμένες συναλλαγέ. Θα πρέπει λοιπόν οι διεργασίε αυτέ ποτέ να μην βρίσκονται στον αμοιβαίο αποκλεισμό και οι συνθήκε που απαιτούνται για να μην έχουμε ανταγωνισμό σημαίνει ότι δεν επιτρέπονται υποθέσεις ό,τι αφορά τη ταχύτητα. Ε, μια διεργασία που δεν βρίσκεται σε κρίσιμο τμήμα δεν επιτρέπεται να μπλοκάρει άλλες διεργασίες και δεν επιτρέπεται μια διεργασία να αναμένει επαορίσω να μπει στην κρίσιμη περιοχή της, το bounded waiting. Λοιπόν, για το ερώτημα το προηγούμενο που έθεσα, μόλις βλέπω έχει απαντήσει ο Αναστάσιος. Μπράβο, Αναστάση, έχεις 0,25% γιατί απάντησε σωστά ότι είναι η πράξη μόντζουλο. Η πράξη μόντζουλο λοιπόν έχει ως συνέπεια όταν και συγκεκριμένα μόντζουλο 100, δηλαδή το 100. Γράφεται λοιπόν με το σήμα το 100 και 100. Δηλαδή counter μόντζουλο 100. Αυτή είναι η σωστή συγγραφή, η αποτελεσματική συγγραφή σε περίπτωση που έχουμε ένα buffer. Άρα συνεχώς αυξάνουμε το counter, counter, συν, counter, συν κτλ. Και από κάτω έχουμε την χρήση. ας το γράψω και με το Notepad προκειμένου να μπορέσετε να το δείτε καλύτερα. Η γραμματοσυρά 18 αυτή είναι μικρή. Βλέπετε. Αν δεν βλέπετε θα το μεγαλώσω βέβαια. Οπότε έχουμε counter sin sin για παράδειγμα και θέλουμε να γράψουμε κάθε φορά στο, στο buffer του counter module 100. Βάζουμε τα εκεί που produce, εκεί που γράφουμε για παράδειγμα δεδομένα. Άρα λοιπόν η σύνταξη είναι αυτή εδώ πέρα, ότι συνεχώς αυξάνουμε ένα μετρητή και έχουμε την πράξη module, counter module 100, γιατί μας έχει δοθεί κάπου ότι έχουμε buffer 100 θέσεων και αυτό συνεχώς έχει ο συνέπεια να κάνει αυτό το wrap around, δηλαδή πηγαίνει στο δεξί, στην υψηλότερη θέση που είναι το buffer και ξαναγυρίζει από το 0. Buffer, λοιπόν, counter, module 100. Αυτό, αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, βέβαια, σε περίπτωση που έχουμε πολλαπλές διεργασίες, δεν αρκεί μόνο να τοποθετούμε δεδομένα, πρέπει να έχουμε και τρόπο για αμοιβαίο αποκλεισμό. Γιατί ενώ π.χ. γράφουμε, φανταστείτε ότι κάποιος μπορεί να διάβαζε εκείνα τα δεδομένα. Άρα απαιτείται συγχρονισμό. Και πώ θα το κάνουμε αυτό το συγχρονισμό, Ο συγχρονισμό για να γίνει απαιτείται με κάποιε ειδικέ μεταβλητέ. Αυτέ οι ειδικέ μεταβλητέ μπορεί να είναι διαφόρων ειδών. Εμεί θα χρησιμοποιήσουμε αυτέ τι μεταβλητέ που ονομάζονται σημαφόρε. Σεμαφόρε. Σημαφόρε λοιπόν είναι ειδικέ μεταβλητέ που θα τι δείτε και σε κάποιο εργαστήριο, θα καλυφθείτε να υλοποιήσετε κάποιο εργαστήριο που θα έχει ταμιβά αποκλεισμό και που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σημαφόρες, σημαφόρτς, όπου είναι κοινόχρηστες. Είναι μεταβλητές, να τις φανταστείτε, που αν έχω δύο διαφορετικές εργασίες, αυτή η μεταβλητή είναι κοινή και στις δύο διεργασίες. Τώρα, πώς γίνεται αυτό. Γίνεται με κάποιες υπηρεσίες που έχουν τα λειτουργικά συστήματα και ένα από αυτό είναι οι σημαφόρες. Δεν υποστηρίζει κάθε λειτουργικό σύστημα συμμαφόρε. και μάλιστα, για παράδειγμα, όταν κάνουμε compile στο Linux, τον πυρήνα, αλλά το... τη διαδικασία που κάνουμε κομπάλι από το μηδέν. Εμεί μόνοι μα, όχι παίρνουμε έτοιμο. Εκεί που κάνουμε, δηλαδή, make menu config, που φτιάχνουμε το δικό μα πυρήνα. Έχει μια επιλογή κάπου, enable ή disable simafores. Δηλαδή, μπορούμε να φτιάξουμε ένα πυρήνα του Linux και να απενεργοποιήσουμε τι σημαφόρες. Αυτό βέβαια θα έχει ω συνέπεια να μην λειτουργούν πολλά πράγματα σε αυτό το Linux, σε αυτό τον πυρήνα. Και να μην υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Τώρα, κάποιο μπορεί να με ρωτήσει, ναι, αλλά για, γιατί να το κάνει αυτό, Γιατί κάποιο να επενεργοποιήσει δυνατότητε του λειτουργικού συστήματο, Καταρχήν γιατί μπορεί. Γιατί το Linux είναι ένα λειτουργικό σύστημα και το FreeBSD, βέβαια, το οποίο σου επιτρέπει να το παραμετροποιήσει όπω θέλει. Αν θε να το κάνει, κάτω. Δεν θα σε απαγορέψει κανεί. Ενώ στα Windows δεν έχουμε αυτή την επιλογή. Επίση, στα Unix-like λειτουργικά συστήματα μπορεί να θέλει ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό ένα λειτουργικό σύστημα. Για παράδειγμα, θέλεις να το τοποθετήσεις σε ένα ενσωματωμένο σύστημα, σε ένα embedded system, όπου ξέρεις ότι θα έχεις όλο και όλο μία-δύο διεργασίες, τρεις διεργασίες, που δεν θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Θέλεις όμως λειτουργικό σύστημα γιατί θες τη χρονοδρομολόγηση και τις προτεραιότητες, άρα δεν χρειάζεσαι να φορτώσεις τόσο πολύ τον πυρήνα με χίλια δυο άλλα πράγματα, με συμμαφόρε, με shared memory, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μόνο και μόνο για να κάνεις ένα πολύ μικρό kernel, το οποίο θα τρέχει στο μικρό, το δικό σου ενσωματωμένο σύστημα αρκετά αποτελεσματικά. Άρα υπάρχουν περιπτώσει που ενδεχομένω τώρα μπορεί εσεί να μην τη σκέφτεστε, αλλά επειδή σου δίνει αυτή την πλήρη παραμετροποίηση, ένα σχεδιαστή, και κυρίω για σωματωμένα συστήματα, γιατί γενικού σκοπού δεν το συζητάω, εκεί χρειάζεσαι όλε τι υπηρεσίε. Αλλά για σωματωμένα συστήματα χρειάζεσαι ένα πολύ custom kernel. Που να κάνει ακριβώ αυτά που εσύ θέλει και τίποτα παραπάνω. Και για λόγου ασφάλεια και για λόγου predictability στο πότε θα εκτελεστεί. Γενικότερα, ε, θέλει ε, να απενεργοποιήσει υπηρεσίε που δεν χρησιμοποιεί για να έχει ένα αποτελεσματικό κέρδο. Έτσι λοιπόν, έχουμε συμμαφόρε. Συμμαφόρε στα λειτουργικά συστήματα γενικού σκοπού, προκειμένου να μπορέσουμε να συγχρονίσουμε διεργασίες. Φαίνονται κάποιες υλοποιήσει ε, σχετικά με το πώς μπορούμε να φτιάξουμε ε, συστήματα με παραγωγή και κατανάλωση δεδομένων. Μία άλλη τεχνική είναι η shared memory, και είναι η μνήμη. Άρα, πώ γίνεται η shared memory, θα τη δούμε και σε εργαστήριο. Στη shared memory μια διεργασία δεσμεύει, μάλλον μνήμη, στη συνέχεια την κάνει share αυτή τη μνήμη, και μια άλλη διεργασία κάνει shared memory attached. Δηλαδή δεν κάνει μάλλον και αυτή η άλλη μνήμη. Λέει θα κάνω shared memory attached. Δίνει όμω κάποιο κωδικό βασικά χρειάζεται για να κάνει. Γιατί αλλιώ σε ένα λειτουργικό σύστημα που έχει κατοντάδες διεργασίες θα μπορούσε κάποια διεργασία να, να προσκολάται σε shared memory αλλονών διεργασιών και να βλέπει τι έχει μέσα. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Απαιτείται κάποια ασφάλεια και σε εργαστήριο θα το δούμε κιόλας πώ θα φτιάξει μια διεργασία Α, μια διεργασία Β και τη διεργασία Α θα διαβάζει τη μνήμη ε, τη άλλη διεργασία. Προκειμένου να υπάρχει αυτό ο συγχρονισμό, αμοιβαίο λοιπόν αποκλεισμό, ε, διάφορε τεχνικέ όπω αναμονή με απασχόληση. Αυτό είναι το busy waiting, δηλαδή συνεχώς κοιτάμε πότε θα ε, ε, απελευθερωθεί η περιοχή για να συνεχίσει η εκτέλεση. Δηλαδή είναι busy waiting, δεν είναι και αρκετά αποδοτικό. έχουν προταθεί διάφορες, όπως σας είπα, υλοποίησεις. Εδώ έχουμε λύση του Patterson, εντολές TSL. Αυτά στο YouTube θα τα δείτε αρκετά αναλυτικά. Όπως σας έχω πει και στο μάθημα, οι διαλέξεις που κάνουμε είτε στην αίθουσα, είτε στην τηλεαίθουσα, έχουν σκοπό να σας μεταδώσουν παραπάνω πληροφορίες διαφορετικού τύπου, ε, που δεν αναφέρω στο YouTube, γι' αυτό δεν είναι μια απλή επανάληψη της διάλεξης που είναι ήδη αναρτημένη στο YouTube. Έχει ένα άλλο σκοπό αυτή η διάλεξη, να σας εμπλουτίσει τις γνώσεις, να σας διευρύνει τους ορίζοντες. Γι' αυτό και δεν δίνω μεγάλη βαρύτητα σε θέματα που έχω αναπτύξει στο YouTube. Αμοιβαίο αποκλεισμό με hardware εντολή. Δηλαδή υπάρχουν επεξεργαστές που έχουν ειδική υποστήριξη στο υλικό για να γίνεται αυτή η, ε, αυτή η λειτουργία. Κάποιο άλλο πρόβλημα που είναι αντιστροφή προτεραιοτήτων. Αυτό είναι σημαντικό να το πω γιατί ε, χάρη σε αυτό έχουν γίνει μεγάλο, κάποιες καταστροφές σε ενσωματωμένα στήματα, κυρίως σε, κάποια, σε, σε κάποιο διαστημικό όχημα που μου διαφέρει αυτή τη στιγμή. Γιατί, γιατί υπήρχαν μια διεργασία υψηλή προτεραιότητας και μια διεργασία χαμηλής προτεραιότητας Όμω ε, ε, η διεργασία χαμηλής προτεραιότητα μπήκε μέσα σε κρίσιμη περιοχή. Μέσα σε κρίσιμη περιοχή, τότε είχε ω συνέπεια, ε, μετά όταν εκτελεστεί η διεργασία με την υψηλή προτεραιότητα, να μην μπορεί να μπει η διεργασία με την υψηλή προτεραιότητα. Και τι είχε γίνει, είχε γίνει βασικά ότι η διεργασία με τη χαμηλή προτεραιότητα τελικά να έχει υψηλότερη προτεραιότητα, και αυτό που έπρεπε άμεσα να εκτελεστεί από την υψηλή προτεραιότητα να μην μπορεί να εκτελεστεί και να χάσει το σλότ εκτέλεση και να γίνει, γίνει λάθο υπολογισμού. Και ξέρετε, όταν π.χ. ένα πύραυλο ταξιδεύει με μια πολύ μεγάλη ταχύτητα, το ένα δευτερόλεπτο να καθυστερήσει να εκτελεστεί κάτι σημαίνει ότι έχει βγει π.χ. 50 χιλιόμετρα off. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να εκτελείται μια διεργασία υψηλή προτεραιότητα στη στιγμή που απαιτείται, προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Οπ, να το. Και να γράφετε εδώ πέρα το πρόβλημα αυτό Βρέθηκε 4 Ιουλίου 1997 στο Mars Pathfinder, το οποίο δημιουργούσε αυτό το πρόβλημα. Ευτυχώ ευτυχώς όμως, μπόρεσαν σε συγκεκριμένη περίοδος και το διόρθωσαν μέσω, πώς θα λέγαμε, OTA, Over the Air Upload. Δηλαδή, στείλανε το καινούριο firmware και το διόρθωσαν. Πρόβλημα παραγωγού καταναλωτή, η σημαφόρη, όπως σας είπα, πολύ, σημαντικέ σημαντικές είναι αυτές οι δομές και μηνύματα μπορούμε να έχουμε σημαφόρους. Busy waiting, κανάλια επικοινωνία. Μπορούμε να στέλνουμε μηνύματα από μια διεργασία σε μια άλλη. Μάλιστα, στα παράλληλα συστήματα, στο συστήματα παράλληλης κατανεμίας επεξεργασίας, αν το επιλέξετε που είναι σε ανώτερο εξάμεινο, εκεί πέρα χρησιμοποιούμε το OpenMPI, Open Message Parsing Interface, για το συντονισμό δεκάδων και εκατοντάδων διεργασιών, για την υλοποίηση αποδοτικότερων υπολογισμών για ένα πρόβλημα. Υπάρχουν λοιπόν συναρτήσεις message get, message send, message receive, όπου μπορούμε και στέλνουμε μηνύματα από μια διεργασία σε μια άλλη χρησιμοποιώντας γραμματοκιβώτιο. Είτε από μια διεργασία σε μια άλλη σε απομακρυσμένο σύστημα, όπου έχουμε TCP socket, UDP socket, εργαστήριο θα έχουμε και σε αυτό. Υπάρχει εργαστήριο όπου δημιουργούμε client-server εφαρμογή, Μάλιστα στο e-class δίνω και το template, το skeleton κώδικα για ένα απλό client-server πρόγραμμα, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να λοπίσετε κάτι πιο σύνθετο. Επικοινωνία λοιπόν μέσω TCP-IP. Συγχρονισμός, το buffering, π.χ. μπορούμε να έχουμε καθόλου buffer ή μπορούμε να έχουμε ένα περιορισμένο buffer που αυτό είναι και το συνηθισμένο, να έχουμε π.χ. 100 kB buffer, 1 MB buffer, πόσο έχει οριστεί ή απεριόριστη συγχωρητικότητα, το οποίο αυτό δεν το συναντάμε ποτέ. Producer, consumer. Παραδείγματα λοιπόν σχετικά με παραγωγούς και καταναλωτές και οι πιθανές υλοποιήσεις κώδικα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να υλοποιηθούν αυτά. Πρόβλημα αναγνωστών συγγραφέων, δηλαδή υπάρχουν συγγραφείς, υπάρχουν και αναγνώστες. Οι συγγραφείς, να το φανταστούμε ότι είναι ένα κοινό βιβλίο Κάποιο συγγραφέα πάει σε ένα βιβλίο, γράφει μια σελίδα. Εφόσον βέβαια δεν είναι άλλο συγγραφέα ή δεν υπάρχει αναγνώστη και μεταφεύγει, ενώ αναγνώστε μπορούν να διαβάζουν και παράλληλα τι σελίδε του βιβλίου, δεν δημιουργείται κανένα άλλο πρόβλημα. Μάλιστα, για του αναγνώστε και συγγραφεί υπάρχει και σχετικό θέμα που υπάρχει σε εξετάσει που έχω δώσει σε θέματα που έχω αναρτήσει στο ΕΚΛΑΣ. E είναι καλό να το μελετήσετε για να μπορείτε να το υλοποιήσετε. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε αυτή η διάλεξη. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την τέταρτη διάλεξη. Α συνοψίσουμε τι μάθαμε. Σήμερα μιλήσαμε για σήματα. Είδαμε ότι το kill δεν σκοτώνει μια διεργασία, στέλνει σήμα σε μια διεργασία. Είδαμε για την διεργασιακή επικοινωνία. Γιατί απαιτείται, Ότι πολλέ φορέ έχουμε διεργασία παραγωγό, διεργασία καταναλωτή. Θα πρέπει να συγχρονιστούν μεταξύ του. Ο πιο σημαντικό συγχρονισμό είναι με τη χρήση συμμαφόρων και αμοιβαίο αποκλεισμό. Αυτή είναι η πιο σίγουρη λύση. Υπάρχουν και άλλε υλοποιήσει, βέβαια, όπω είδατε στη διάλεξη. Και είδαμε και θέματα σχετικά με το script. Με τα script, πόσο σημαντικά είναι, πώ μπορούμε να υλοποιήσουμε κάποιε δομέ. Και βέβαια, συνεχίζουμε στην επόμενη εβδομάδα, ε, όπου παραμένουμε σε scripts και σιγά σιγά όμως αρχίζουμε και μεταβαίνουμε στο editing προγραμμάτων και compilation. Θα ανοίξω το iQuiz σιγά-σιγά, προκειμένου όποιο θέλει εθελοντικά να εξετάσει τη, ε, τις ε, γνώσεις του από αυτή τη διάλεξη που θα μπορούσε λοιπόν, με, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να λάβει και την επιπρόσθετη βαθμολογία. Επειδή είστε απομακρυσμένα θα έχουμε 15 σεκόντ Εξέταση. 15 σεκόντ λοιπόν, 10 ερωτήσεις. Μπορείτε να ανοίξετε το πρόγραμμα σύνδεσης στην διεύθυνση που γνωρίζετε και θα αναγραφεί στο site. Έχετε άλλα 40 δευτερόλεπτα να συνδεθείτε. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι θα κλείσω το recording. Θα συνεχίσουμε βέβαια το share. Απλούστατα δεν χρειάζεται πια το υπόλοιπο κομμάτι να αναρτηθεί στο YouTube. Στο chat εγώ θα το παρακολουθώ. Άρα. Κλείνω τώρα το recording, συνεχίζουμε όμως με το share.